Έκλεισε χθες άρον-άρον τις εργασίες. Ποιες εργασίες θα μου πείτε? Η Εξεταστική Επιτροπή για το έγκλημα των Ντεμπόν. Όπως ακριβώς το περίμεναν οι συγγενείς των θυμάτων. Οι μόνοι που δεν πέσαν από τα σύννεφα, διότι το έχουν δει εδώ και 11,5 μήνες τι γίνεται ακριβώς, από τον Άννα στον Καϊάφα. Η κυβερνητική πλειοψηφία έκλεισε την Εξεταστική Επιτροπή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν και αποχωρήσαν, αλλά εδώ το ζουμί είναι αλλού. Βασικοί μάρτυρες δεν εξετάστηκαν. Το 90% των στοιχείων πήγε στον αγύριστο. Η πρόταση του εφέτη ανακριτή από τη Λάρισα να πάρουν τη δικογραφία πέρα βρέχει. Όλα αυτά 8 μέρες πριν το πρώτο χρόνο, πέρασε ένας χρόνος από το φωνικό των Ντεμπόν. Αν αυτό από μόνο του δεν είναι μια τεράστια προσβολή, πως το λέγαμε στο σχολείο, προσβόλα των 57 θυμάτων επισήμως και των οικογενειών τους, τι είναι? Η πλάκα είναι ότι όλοι δηλώναν ότι ο κατάλογος είναι ανοιχτός, η διαδικασία είναι δυναμική, για να την κλείσει χθες ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο πολύς κύριος Μαρκόπουλος. Και εις είναι αυτό. Τα κόμματα έχουν βγάλει ανακοινώσεις, δεν θα σταθώ στα κόμματα. Θα πάω σε ένα από τα μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπόν. Έναν άνθρωπο που έχει χάσει το παιδί του. Τον κύριο Παύλο Ασλανίδη. Καλημέρα κύριε Ασλανίδη. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, τι κάνετε? Εμείς είμαστε καλά, αλλά αναρωτιέμαι πώς νιώθετε εσείς σήμερα. Εμείς τους έχουμε αντιμετωπίσει από κοντά. Τα περιμέναμε όλα αυτά. Έχουμε να κάνουμε με κυβερνώσα μαφία. Το έχουμε διαπιστώσει. Έχουμε μπει στο χώρο που λέμε εδώ και τόσους μήνες. Την περιμέναμε αυτή την εξέλιξη. Οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι. Ο σκοπός τους στην εξεταστική ήταν μόνο να βγάλουν τον Καραμαλή αθώο. Και με το μυαλό τους το φτωχό νομίζω να το καταφέρανε. Τον εξέθαν ανεπανόρθωτα. Ήταν ο πολιτικός του τάφος η εξεταστική του Καραμαλή. Αλλά δεν μας αρκεί αυτό. Εμείς τον θέλουμε στη φυλακή. Κυρία Σλανιδή, έχω μία δυσκολία και συγχωρέστε με, διότι μιλάω με έναν άνθρωπο εγώ έξω από το χώρο. Ο οποίος ζει ένα χρόνο και κουβαλά πέρα από τον προσωπικό του σταυρό και τις προσπάθειες οικογενειών, θυμάτων και τραυματιών. Εσείς έχετε χάσει το Δημήτρη, ο οποίος ήρθε από την Ισπανία να σας δει, ούτε την Ισπανία ξανά δε, ούτε την οικογένειά του ξανά δε. Τίποτα δεν ξέρω, είδε. Και αναρωτιέμαι. Ναι, ναι. Είδε μια χώρα που τον πρόδωσε και τον σκότωσε και τον δολοφόνησε. Κύριε Σλανίδη, αναρωτιέμαι εάν το 90% των στοιχείων, αν βασικοί μάρτυρες, αν καν η δικογραφία όπως είναι αυτή τη στιγμή, γιατί εμπλουτίζεται διαρκώς, ενώ από την ανάκριση η δικογραφία, δεν είναι αντικείμενο ερεύνης μιας εξεταστικής επιτροπής, τι ακριβώς θα βγάλει αυτή η επιτροπή? Καλοπροαίρετα το ρωτώ, ας είχε και την καλύτερη βούληση να βγάλει πόρισμα. Μπορεί να βγάλει. Άνετα μπορούσε να βγάλει, απλά δεν θέλανε. Και επιδιώκανε με αυτό το, με συγχωρήσει για την έκφραση, το σκουπίδι το Μαρκόπουλο. Και την άλλη δίπλα, πώς τη λένε εκείνη, τη γεματούλα, την κυρία, τη Καρακώστα, να αποδομήσουν τους μάρτυρες, να μην τους αφήνουν να μιλήσουν. Γύρω-γύρω ερωτήσεις, διακοπή της ερωτήσεις από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Φαινόταν που το πάνε το πράγμα. Αλλά αυτό το ψευδιάντροπο που έγινε χθες, ξαφνικά το κλείνουμε και αποδομούμε και τον ανακριτή της Λάρισας, ένα εφέτη ανακριτή. Δηλαδή αποδομούν τη δικαιοσύνη με το έτσι θέλω. Έχουν τον Άριο Πάγο δικό τους, τον ελέγχουν. Έχουν βάλει εκεί πέρα δύο εισαγγελείς στον Άριο Πάγο που ούτε λαλούν ούτε τίποτα. Δεν έχουν επέμβει σε τίποτα για τέμπη. Έχουν επέμβει σε όλη, ό,τι αδιάφορο μπορεί να είναι για την ελληνική κοινωνία, εκτός για την μαζική δολοφονία στα τέμπη. Τι άλλο να καταλάβει κανείς ότι όλο αυτό η κυβέρνηση είναι μια κυβερνώσα μαφία και προσπαθεί να καλύψει μόνο την πάρτη και τίποτα άλλο. Κυρία Σλανίδη, εσείς είστε από τους ανθρώπους που είπατε ότι απευθυνθήκατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για αλλίωση στοιχείων στον τόπο του εγκλήματος. Ναι, πήγα τις φωτογραφίες από το κουλούρι
εκεί που είναι μια περιοχή έξω από τη Λάρισα που πήγα, και ακούστηκε το χειρότερο. Εκεί το οικόπεδο αυτό είναι ιδιοκτησία του ΟΣΕ. Δηλαδή τα στοιχεία του εγκλήματος τα πήγανε στο σπίτι του δολοφόνου. Που μπορούσαν και τόσο καιρό εκεί πέρα να τα λιώσουν και αυτά. Πήγαν τα βαγόνια, πήγαν τα καμένα τα βαγόνια, τις μηχανές, οι οποίες οι μηχανές δεν είναι αυτά τα παραμύθια που λένε για την έκρηξη. Οι μηχανές είναι μόνο στραπατσαρισμένες, δεν έχουν πάρει φωτιά. Η έκρηξη ήρθε από την εμπορική, η οποία δεν είναι εκεί καν ούτε ένα βαγόνι της εμπορικής. Τα έχουν εξαφανίσει. Και μαζί με αυτά πετάξανε και τα υπολείμματα των παιδιών μας. Τα οποία μετά από 10 μήνες, με τους ειδικούς σκύλους που εμείς επιβάλαμε στην ανακριτή να μπουν, με την ομάδα Νούμης, βρέθηκαν προσωπικά τους αντικείμενα, χρυσαφικά, κομμάτια από κόκαλα, ιστοί. Τι να σας πω τώρα, αυτά δεν τα ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Είναι πλέον με στη δικογραφία κι αυτά. Και γι' αυτό δεν θέλανε με τίποτα τη δικογραφία από τον ανακριτή, γιατί θα βγαίνουν όλα αυτά στη φόρα. Καταλάβετε τι γίνεται. Οι άνθρωποι είναι και εγκληματίες και με βαρβαρότητα φέρθηκαν τους πεθαμένους. Τους πετάξανε εκεί στο κουλούρι. Πήγατε λοιπόν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και είπατε ότι... Τις δείχνω τις φωτογραφίες και τις λέω, εσείς μας είπατε ότι όλα είναι σωστά τοποθετημένα και σκεπασμένα και αυτά. Και αυτά ήταν σε ένα, τα χωράφια πεταμένα, πέρασε ο Ντάνιελ από εκεί η κακοκαιρία, είχε περιτώματα από πουλιά πάνω, σκουπίδια που έφερε η πλημμύρα και μου λέει πώς κάνετε έτσι, ένα μικρό ηθικό θέμα είναι. Ένα μικρό ηθικό θέμα σας είπε ένα ποιος? Ένα μικρό ηθικό θέμα, ναι. Σας το είπε... Ναι, ναι. Και θα το διορθώσουμε, θα τα πάρουμε τα πράγματα από εκεί, θα τα πάμε αλλού, 10 μήνες μετά. Αυτά δεν γίνονται ούτε στην Κολομβία, ούτε στην χειρότερη υποανάπτυκτη χώρα του κόσμου. Συγγνώμη, σας απάντησε η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι είναι ένα μικρό ηθικό θέμα, ναι, πώς ναι, κάνετε, ναι, έτσι. Ναι. Τα στοιχεία από το τόπο του εγκλήματος που μεταφέρθηκαν. Μπράβο, ναι. Μάλιστα. Όχι, για να καταλαβαίνουμε σιγά σιγά τι γίνεται, κυρία Σλανίδη, διότι δεν έχετε ξυπνήσει ένα πρωί όλοι και είστε... Πέρα okay. από τις προσωπικές σας τραγωδίες και σταυρούς, είστε στα κάγκελα έτσι απλώς. Άρα πλέον κλείνοντας η Εξεταστική Επιτροπή άρων-άρων αυτή την υπόθεση. Αυτό συνέβη, άρων-άρων. Όλα αυτά τα στοιχεία. Ναι. Μάλιστα. Τη συγκάλυψη. Άρα πια η προσδοκία σας είναι ότι γίνει δικαστικός. Σωστά. Μόνο τώρα στα δικαστήρια, ναι, όταν γίνουν. Μάλιστα. Να σας πω κάτι. Ναι. Έχω και μια πρόταση τον κύριο Φλωρίδη να κάνω, γιατί ψάχνει μέρος στη Λάρισα να κάνει τα δικαστήρια. Βιάζονται και για αυτά, υποτίθεται. Εγώ του προτείνω να πάει εκεί στο Κουλούρι, εκεί να κάνει το δικαστήριο, δίπλα στα καμένα βαγόνια. Είναι και η τηλεδιοίκηση η καμένη, 5 χρόνια που δεν τη φτιάξαν, για 30 χιλιάρικα. Δεν δώσαν 30 χιλιάρικα και σκοτώσαν και κατεβάζαν κάθε μέρα χιλιάδες κόσμο και δεν τους ένοιαζε. Πρέπει να πάνε όλοι μέσα για ενδεχόμενο τόλο από 57 χρόνια ισόβια ο καθένας, από 57 φορές όλοι τους. Από τον Καραμαλή και όλους μέχρι κάτω. Κύριε Σλανίδη, πείτε μου σας παρακαλώ, έχω υπόψη μου ότι ο τεχνικός σας σύμβουλος του συλλόγου, που είναι Κυρακλείωτης, ο κύριος Κοκοτσάκης, έχει στείλει το τελικό του πόρισμα σε εσάς, όπου διαπιστώνει παραλήψεις και μια σειρά άλλων γεγονότων. Θα το αξιοποιήσετε και πώς αυτό το κείμενο? Μα είναι μες στη δικογραφία αυτό. Α, το παραδώσατε είναι, δηλαδή. Είναι μες στη δικογραφία. Μάλιστα. Και το, για το ξυλόλιο που ανεχνέθηκε και το βεβαιώνει το χημείο του κράτους και όλα, και οι φωτογραφίες και όλα αυτά είναι μες στη δικογραφία. Εμείς τα δείξαμε αυτά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πήγαμε με την κυρία Καριστιανού. Άρα για σας το κλειδί, κυρία Σλανίδη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Μόνο η Ευρώπη είναι το κλειδί, τίποτα άλλο. Εδώ είναι το θέατρο του παραλόγου. Εδώ είναι η δικαιοσύνη, δυστυχώς, για όλους εμάς τους απλούς ανθρώπους, τυφλή και κατευθυνόμενη. Μου λέει εδώ ένας φίλος ακροατής, ακούει αρκετός κόσμος και σας στέλνει την καλημέρα του. Και, είναι καλά, τον και λέει ο Σωτήρης. Ερώτηση λέει εντελώς ανθρώπινα, κυρία Σλανίδη. Εισαγγελείς, οι ανακριτές στο ανθρώπινο επίπεδο, όταν τους συναντάτε για να μας λυθεί και εμάς, λέει η απορία, όταν δίνετε καταθέσεις, πορίσματα, φωτογραφίες, στοιχεία, τι συμπεριφορά έχουν? Δείχνουν ενδιαφέρον
ή θέλουν τσάκα τσάκα να κλείσει υπόθεση. Κατεβάζουν το κεφάλι, κοκκινίζουν και λένε ναι, ναι, δίκιο έχετε, μη στεναχωριέστε. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας, η δικαιοσύνη είναι αυτή και θα προχωρήσει και θα κάνει και αυτά τα γνωστά. Και όταν του λες, αν έχετε εσείς παιδιά και αν είσαστε στη θέση μας, ναι, ναι, σας καταλαβαίνουμε και τους λέμε ότι δεν μας καταλαβαίνετε καθόλου. Γιατί δεν είσαστε ποτέ στη θέση, παιδιά έχετε, αλλά στη θέση μας δεν έχετε έρθει. Πληρώνουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους από το μόχθο μας και τον κόπο μας τόσα χρόνια, από τον ιδρώτα μας και τελικά όταν τους χρειαζόμαστε, πραγματικά τους έχουμε απέναντι. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Μου λέει ένας φίλος από το Παρίσι, ο Κώστας, καλημέρα, πες στον κύριο Ασλανίδη και τον προτρέπω να απευθυνθούν στην εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Μόνο από εκεί θα βρουν άκρη, δεν πρόκειται να βρουν από πουθενά άλλο άκρη. Μα ήδη πήραμε το ψήφισμα από το Ευρωκοινοβούλιο. Θα πάει σε δίκη για τα Τέμπη η κυβέρνηση. Κύριε Ασλανίδη, ρωτάει πολλοί κόσμος, ήσασταν από αυτούς τους Έλληνες που κι εσείς και η οικογένειά σας εμπιστεύονταν ως ασφαλές μέσω τον ελληνικό σιδηρόδρομο? Εγώ είχα και συγγενείς που δουλεύαν στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Αλλά επειδή είχε συνταξιωθεί, και συγκεκριμένα ο αδερφός μου, αλλά έχει 5 χρόνια που συνταξιωθήθηκε και με έλεγε ότι εντάξει, δημόσιο είναι, ήταν ο καθένας ό,τι ήθελε, έκανε, αλλά αυτό το χάλι δεν το ξέραμε. Δυστυχώς. Και αν το ξέραμε, δεν θα βάζαμε τα παιδιά μας. Ταξιδέψουν. Ο Δημήτρης είχε και δικό του αυτοκίνητο, αλλά λόγω κόστους, γιατί και εκεί υπάρχει θέμα στην Ελλάδα. Θέμα της διαβίωσης. Όταν με το τρένο πας με 100 ευρώ, πήγαινε όλα στην Αθήνα, ενώ με τα αμάξι θέλεις 500 ευρώ με τα διόδια που πληρώνουμε στους εργολάβους που έχουν τόσοι ιδιώτες. Μας τα παίρνουν από παντού. Τι να σας πω τώρα. Δηλαδή δεν μπορείς να πας με το αμάξι σου και πας με το τρένο και σε σκοτώνουν. Κύριε Ασλανίδη, άρα εσάς δεν σας βολεύει η απάντηση πέρα από το ανθρώπινο λάθος ή την απρονοησία του σταθμάρχη του άλλου που έφυγε? Μα για ποιο ανθρώπινο λάθος μιλάμε το 2023, όταν 5 συστήματα ασφαλείας δεν δούλευε κανένα και ερχόταν εδώ ο Καραμαλής στην έκθεση και πένευε το βέλος στο τρένο με τα 160 χιλιόμετρα 3,5 ώρες στην Αθήνα? Είχαν εκείνη την ψεύτικη διαφήμιση Hellenic Train, θα την έχετε δει, που δείχνουν την τελεδιοίκηση στη Ρώμη. Μάλιστα. Και μας την παρουσιάζαν εδώ. Εδώ γιατί δεν πεβαίνει ο αεροσπάγος για παραπλάνηση του ελληνικού λαού με αυτές τις διαφημίσεις ψεύτικες? Γιατί δεν παρεμβαίνει? Ακόμα τη Hellenic Train δεν έχουν φωνάξει. Φωνάξαν αυτόν τον κατοπόζο και ο ανακριτής δεν τον έχει φωνάξει. Αυτή η προβολή είναι να είναι μέσα. Θέλω να σας ρωτήσω αν για σας ένα από τα κλειδιά αυτής της υπόθεσης, μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων στην ίδια γραμμή, να μην το ξεχνάμε, την έκρηξη και την πυρκαγιά, είναι τελικά η εμπορική αμαξοστοιχεία? Μα εννοείται είναι η εμπορική αμαξοστοιχεία. Μα γι' αυτό και μετά από 4 μέρες αυτοί πήγαν εκεί πέρα και αντί να τα σηκώσουν, τα πήγαν και τα πετάξανε και μπαζώσανε το μέρος. Ένα μέτρο σκάψανε και πετάξανε πίσω και χαλίκι. Γιατί αυτά τα είναι πτυτικά τα αέρια και σκοπός τους ήταν ότι προλάβουν να το καλύψουν για να μην μείνει τίποτα. Αλλά για κακή του τύχη, έστω και μετά από 29 μέρες, πήγανε εμπορευματογνώμονες και βρήκαν το ξυλόλιο. Ξέρετε, έχω δει τις φωτογραφίες από το σημείο και είχαμε τον κύριο Κοκοτσάκη προχθές που μας έλεγε ότι το εντυπωσιακό είναι ότι σε 2-2,5 στρέμματα αυτό που επισταμένως έχει καλυφθεί είναι το επίμαχο σημείο της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχειών. Αυτό έχει πέσει και σκυρόδεμα από πάνω κανονικά. Στα υπόλοιπα είναι απλό τσαϊλάκι. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Είναι έτσι? Έτσι ακριβώς είναι, ναι. Άμα δείτε τις φωτογραφίες από το κουλούρι, εκεί που πετάξανε, που πήραν τα χώματα από εκεί, με τα υπολείμματα των ανθρώπων, με προσωπικά αντικείμενα και τα πήγαν και τα πετάξανε εκεί, θα φρίξετε. Κύριε Ασλανίδη, δεν ξέρω πώς κρατήθηκα εκεί την μέρα στον Άριο Πάγο. Πώς κρατηθήκατε? Ναι. Απορία έχουμε κι εμείς. Υπάρχουν στελέχοι όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος Τρένοσε που έχουν τεράστιες ευθύνες και παραμένουν στη θέση τους. Πώς νιώθετε, αλήθεια? Οργή και αγανάκτηση. Οι δολοφόνοι να τους έχουν και όλα στη θέση τους. Μάλλον φοβούνται ότι άμα τους διώξουν θα αρχίσουν να μιλάνε. Δεν είναι, είναι και ένα μέσο της συγκάλυψης κι αυτό. Εδώ έχουν την Διαπαρίκου που ήταν μια απλή υπάλληλος του ΕΦΚΑ. Και από υπάλληλος του ΕΦΚΑ, χωρίς τη συγκεκριμένη μόρφωση, την κάνα πρόεδρο της ΡΑΣ. Να τρελαίνεσαι.
Αυτή η κυρία με τι τέτοια πήγε την κάνα πρόεδρο της Ελλάδας και υπόγραφε και δεν έβλεπε τίποτα. Και έπαιρνε 6-7 χιλιάρικα το μήνα. Όπως πήγε. Δεν θέλω να πω ότι έκανε, ναι, το ράδιο. Καταλαβαίνετε. Μάλλον κάτι άλλο έκανε καλά. Όπως προφανώς πήγε και ο σταθμάρχης σχεδόν ανεκπαίδευτος από ό,τι μάθαμε εκ των υστέρων. Η αδελφή του κανόνισε από το Υπουργείο Παιδείας. Ήταν επί COVID, τον είχε πάρει εκεί αυτή. Το Υπουργείο Παιδείας, ένας υπάλληλος του ΟΣΕ. Με απόσπαση. Και μετά όταν ξανανοίξαν οι γραμμές έγινε τον επιβραβεύσαν, τον κάνει ο σταθμάρχη. Μάλιστα. Και αυτό δικό του κομματόσκυλο. Κύριε Ασυλανίδη, πείτε μου σας παρακαλώ, από ό,τι φαίνεται ο πρώην περιφερειάρχης, ο κύριος Αγοραστός, ο οποίος ήρθε στην εξεταστική και είπε δεν έχω να πω τίποτα γιατί είμαι ποινικά διωκόμενος. Τι να πει ο άνθρωπος, ναι, αν το βομβαρδίζαμε τις ερωτήσεις θα... Εσείς είχατε επαφή μαζί του, καταλάβατε ποιος έδωσε την εντολή? Εγώ αν είχα επαφή μαζί του δεν θα κρατιόμουν. Η κυρία Καρστιανού τον είδε τρεις μέρες μετά εκεί και είπε ότι είχε άνωθεν εντολές. Για άνωθεν εντολές ήταν ο Τριαντόπουλος, ο παράτου πρωθυπουργό, που έκανε εκεί που τους μάζεψε και έδωσε τις εντολές. Άρα... Ο ένας δίνει τον άλλον τώρα. Άρα θα έπρεπε να έρθει και ο κύριος Τριαντόπουλος, λέτε, να καταθέσει στην... Βέβαια, εννοείται. Μα αφού ήταν αυτός έκανε την επιτροπή εκεί. Κύριε Ασυλανίδη, να σας ρωτήσω, δεν είστε νομικός βεβαίως, αλλά μήπως πρέπει να ζητήσετε άρση απορρίτου του πρώην περιφερειάρχη, μήπως μάθετε έτσι ποιος έδωσε εντολή για τον μπάζωμα? Εδώ γίνεται άρση απορρίτου για άλλα πράγματα στη χώρα. Εδώ δεν έκανα την άρση απορρίτου. Ψηφίσαν ειδικό νόμο μέσα στο καλοκαίρι, υποτίθεται, και τώρα πριν μερικές μέρες έγινε η άρση απορρίτου για τα κινητά των μηχανοδηγών. Τα οποία είναι. Εσείς περιμένετε να κάνουν και τον αγοραστό. Η οποία είναι άχρηστη πια η άρση απορρίτου, διότι έχει περάσει το πεντάμινο, έτσι. Και δεν μπορούν να. Απλά αναφέρει τα νούμερα, δεν λέει κάτι. Έτσι ξέρω από τις τηλεπικοινωνίες ότι έτσι λειτουργούν. Απλά σου δίνουν τα νούμερα που μιλήσαν μεταξύ, όχι τους διαλόγους. Θέλω να πούμε και κάτι άλλο. Ο ανακριτής, λένε οι πληροφορίες, ζήτησε στις 17 Ιουλίου τα βίντεο με τη διαδικασία φόρτισης του εμπορικού τρένου στη Θεσσαλονίκη. Εμείς το απαιτήσαμε κι αυτό. Μάλιστα. Ναι, εννοείται. Εσείς το απαιτήσατε. Στις 4. Ό,τι έχει γίνει, να το ξέρετε. Έχουμε απέναντί μας ένα τείχος και προσπαθούμε να το ρίξουμε. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Στην κάλυψη την τρυπήσαμε. Το έχουμε καταλάβει, κύριε Ασυλανίδη. Γι' αυτό πονάνε τώρα. Γι' αυτό κόψαν την εξεταστική. Στις 4 Αυγούστου, λοιπόν, μετά το αίτημα αυτό που υποβάλατε και πέρασε ο ανακριτής, η ιδιωτική εταιρεία Security που καλύπτει τον εμπορικό σταθμό παρέδωσε 6 ψηφιακούς σκληρούς δίσκους. Έγραψε όμως την αναφορά της προς τους δικαστές ότι έχουν διαγραφεί αυτόματα γιατί στο μεταξύ είχαν γραφτεί στους ίδιους δίσκους μεταγενέστερα αρχεία. Ισχύει αυτό? Εμάς μας είπε ότι αυτά μπορούν να ανακριθούν και τα στείλανε σε ειδικούς που μπορούν να τα ανακτήσουν. Βέβαια από τότε περάσαν τόσοι μήνες, την ανάκτηση δεν την είδαμε. Μάλιστα. Άρα είναι σαφές ότι δεν προσδοκάτε και πολλά από τους σκληρούς δίσκους. Είναι δυνατό να γίνεται ένα τέτοιο φοβερό δυστύχημα με τόσους νεκρούς, με έκρηξη και 15 μέρες ένας δικαστικός απειλάρης από τους πρώτους που ήταν εκεί, τους εισαγγελείς, να μην ζητάει το υλικό? Σας επέτρεψαν να πάτε? Είναι δυνατόν οι δικαστικοί στη Λάρισα που ήταν εκεί να τους παραβιάζουν και να πηγαίνουν να κάνουν τον μπάζωμα? Το ξέρετε ότι δεν υπάρχει δικαστική απόφαση γι' αυτό? Την εισαγγελία δεν υπάρχει από πουθενά. Αυτοί θα πάνε όλοι μέσα, όλοι τους, για εισκάτη προδοσία. Θα το θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Κυρία Σλανίδη, σας έχει επιτραπεί να πάτε στο σημείο τις πρώτες ημέρες μετά το τραγικό συμβάν που ήταν δολοφονία ανθρώπων στην ουσία, σας επιτράπηκε? Και στο κουλούρι σας επιτράπηκε να πάτε εσείς? Στο κουλούρι μετά από 10 μήνες και με ειδικούς χημικούς από την τσέπη μας, ναι, για να πάνε και να πάρουν και φωτογραφίες και να πάρουν και υλικό από εκεί από τα χώματα, ναι, και τότε μας επιτράπηκε μετά από 10 μήνες. Α, πριν... Για 10 λεπτά. Μας χρονομετρούσε κιόλας. Ήταν ένας αστυνομικός και εντολή από την εισαγγελία να μας χρονομετρήσει για 10 λεπτά. Μισό, για να το καταλάβω. Επί 10 μήνες δεν σας επιτρέπονταν να προσεγγίσετε το σημείο στο οποίο κανείς δεν ξέρει πώς πήγαν όλα αυτά, χωρίς κανένα πρωτόκολλο, χωρίς καμία άδεια. Χωρίς κανένα πρωτόκολλο, χωρίς τίποτα. Αλλά εσείς 10 μήνες απαγορευόταν και όταν σας το επιτρέψαν, σας είπαν έχετε 10 λεπτά με το ρολόι. 10 λεπτά με το ρολόι, ναι. Ό,τι σας λέω μέχρι στιγμής, δεν λέω ψέματα στη ζωή μου ποτέ. Και δεν σας έχω πει τίποτα που είναι ανακρίβεια. Ναι, 10 λεπτά με το ρολόι μας.
και μας βάλαν σε δύο γκρουπ. Κύριε... Και μετά μόλις είδαμε αυτό το χάλι, είχαμε δύο οικογένειες στον ανακριτή και το απαιτήσαμε να μπει η δική ομάδα με τα σκυλιά. Στην αρχή μας είπε μόνο η ΕΜΑΚ μπορεί να θα επιδίνει του δημοσίου. Εμείς ξέραμε ότι σε ΕΜΑΚ τα σκυλιά βρίσκουν ζωντανούς, δεν βρίσκουν νεκρούς. Και του προτείναμε την ομάδα την Ανούμπης. Και τελικά δέχτηκε. Και τα σκυλιά, η Μίκα, η Μόλι και ο Μίκα, πέρθηκαν στα παιδιά μας και ανθρώπινα από κάτι άλλα κατά κάθια. Τα ανακαλύψαν και τα βρήκανε. Κύριε Σλανίδη, αν σας δώσαν μόνο 10 λεπτά, αναρωτιέμαι εάν είχατε όλο το εύρος του χρόνου εκεί, με τα εξειδικευμένα συνεργεία που εσείς βάλατε, εσείς πληρώσατε, τι άλλο θα έβγαινε. Τέλος, πήρε μόνο το χημείο του κράτους. Δείγμα. Τελευταία στιγμή έπεσε εντολή, δεν ξέρουμε από πού, να μην πάρουν οι δικοί μας οι χημικοί δείγματα. Α, συνέβη κάναμε και αυτό. Κάναμε μόνο φωτογράφηση, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Έχω υπόψη μου ότι στο τελικό πόρισμα του τεχνικού σας συμβουλίου του κ. Κοκοτσάκη ζητιέται να ελεγχθούν σε δείγματα και όλα τα βαγόνια. Ισχύει? Ναι, ναι. Μάλιστα. Και της εμπορικής, να μας πούνε πού είναι τα βαγόνια της εμπορικής που τα εξαφανίσαν. Δηλαδή για την εμπορική πέρα από τη μηχανή δεν υπάρχει καμία άλλη επαφή με τα βαγόνια, δεν τα έχετε δει εσείς? Τα τραβήξαν και τα πήγανε αλλού. Δεν ξέρουμε πού είναι. Δηλαδή, ζητήσατε να μάθετε που έχουν πάει τα βαγόνια της εμπορικής και δεν σας έχουν απαντήσει? Ναι, ναι. Μάλιστα. Κύριε Ασλανίδη, δεν σας κουράσω περισσότερο. Καταλάβαμε όλοι τι γίνεται εδώ. Το παρήγορο είναι ότι πια έχουμε πάει στις 560.000 υπογραφές και νομίζω ότι είναι εφικτός ο στόχος. Σε εκατομμύριο θα φτάσουν. Αυτό λέω. Πρέπει να σώσουμε τους επόμενους. Επιτέλους να φύγει αυτός ο επέσχυτος νόμος περί μη ευθύνης υπουργών. Θέλω λοιπόν. Τον επίλογο να τον γράψετε εσείς. Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στον κόσμο που ακούει, όποιος ακούει αυτή τη στιγμή? Διότι. Ναι. Μας ακούει όλος ο κόσμος, αλλά επειδή την Κρήτη έχω έρθει 4 φορές, και το 85 μάλιστα που φορά με το Λύκειο, και είδα ανθρώπους ανοιχτόμυαλους και καθαρούς, μην τους ξαναψηφίσετε αυτούς εδώ πέρα. Είδα την Κρήτη γαλάζια και απογοητεύτηκα. Καλά. Όλο τον κόσμο. Καλά, κύριε Ασλανίδη, και δεν πατήσατε κανένα καλό, αλλά σου το πω. Εδώ ένας υπουργός στη δικιά του βάρδια έκατσε και υπερβγήκε στην εκλογική του περιφέρεια. Ναι. Τι λέμε τώρα, σέρες, τι λέμε. Με μία συγγνώμη. Αν δεν φύγουν αυτοί από τώρα που είναι αυτοί οι αλαζόνες, με αυτό το καθεστώς, δεν πρόκειται να δούμε χαΐρι σαν χώρα. Και πρέπει να γίνει επιγόντως αναδιάσωση του συντάγματος. Πρέπει να ξυπνήσουν οι Έλληνες, γιατί αύριο κινδυνεύουν τα δικά τους παιδιά. 28 Φεβρουαρίου κλείνουμε ένα χρόνο. Εσείς έχετε πει ότι εγώ δεν πάω. Πάω μόνο για να τιμήσω. Μόνο για διαδήλωση. Εγώ θα είμαι κάτω στην Αθήνα. Θα είμαι το βράδυ έξω, θα μαζέψω και άλλο κόσμο. Δεν ξέρω από το σύλλογο τα παιδιά τι θα κάνουν. Εγώ θα πάω έξω από το κοινοβούλιο θα είμαι. Γιατί δεν πάτε στον τόπο ένα χρόνο μετά? Γιατί έχω ορκιστεί στο μνήμα του γιού μου ότι πρώτα θα τον δικαιώσω και μετά θα πάω. Είναι σαφές. Άρα 28... Αν είστε γονιός θα το καταλαβαίνετε αυτό που σας είπα. Πώς δεν το καταλαβαίνω, αλλά εγώ είμαι έξω από το χώρο. Θέλω να είμαι και ειλικρινής μαζί σας, κύριε Ασλανίδη. Ναι. Γονείς είμαστε όλοι, αλλά... Μακάρι να μην μπείτε ποτέ στο χώρο αυτό και κανένας γονιός. Το θέμα ήταν να μην μπει κανείς. Έχετε δίκιο. Και μάλιστα σε ένα δημόσιο μέσο, το οποίο βαυκαλιζόταν διαφημιστικά ότι είναι πληρεί τους κανόνες ασφαλείας. Αυτό είναι το τρελό εδώ. Θέλω κλείνοντας, και αφού σας ευχαριστήσω και σας ζητήσω συγγνώμη αν λίγο σας παροξύναμε. Να στείλετε... δεν, καθόλου. Ίσα-ίσα αυτός ο παροξυσμός μας κρατάει. Δικό σας ο επίλογος. Κλείστε όπως νομίζετε εσείς. Δεν έχω να πω εγώ κάτι άλλο, κύριε Ασλανίδη. Τι να σας πω. Εμείς την τροπή θα την ξεπλύνουμε. Είμαστε αποφασισμένοι. Τα παιδιά μας όταν τα ανταμώσουμε πρέπει να είναι περήφανα για μας. Τίποτα άλλο. Καλημέρα, κύριε Ασλανίδη, και καλή δύναμη. Ευχαριστώ.